Σήμερα είναι η πρώτη ημέρα που κινητοποιούμαστε, ανοίγουμε τις μπάρες, είμαστε ενάντια στην αύξηση των διοδίων και θα συνεχίσουμε κάθε Κυριακή όπως υπάρχει απόφαση της Επιτροπής Αγώνα μέχρι την τελική νίκη. Μετά από το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου είμαστε εδώ για να, ως έλεγξη διαμαρτυρίας για την παράλογη αύξηση των διοδίων και γενικά για την αντικυβερνητική, για την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Δεν πάει άλλο, πρέπει ο κόσμος να ξεσηκωθεί. Οι άνθρωποι κοιμούνται και ξυπνάνε με το πώς θα φορολογήσουν, με ποιο τρόπο να φορολογήσουν το μέσο Έλληνα. Είμαστε εδώ και βλέπω ότι έχουμε μια ειρηνική συγκέντρωση, αφήνουν τα αυτοκίνητα να περάσουν ελεύθερα και ελπίζω να το καταλάβει η κυβέρνηση, να πάρει πίσω αυτές τις αυξήσεις, τις τρομερές αυξήσεις που έχει γίνει, γιατί ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Κάθε φορά αποδεικνύουν με τις ενέργειες, τις συμπεριφορές, τις αποφάσεις και τα οικονομικά μέτρα που παίρνουν ότι ο στόχος τους είναι ένας, να μας εξοντώσουν, να εξοντώσουν πέρα από τα κατώτερα και τα μεσαία και τα μεσαία εισοδήματα, να οδηγήσουν τον κόσμο στην εξαθλίωση προκειμένου να είναι χειραγωγήσιμος. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Στο δρόμο όλοι να διώξουμε τον δρόμο. Είναι βασικό, κεντρικό, κυρίαρχο μήνυμα. Οι δρόμοι ανήκουν στο λαό, δεν ανήκουν σε κανένα απόβολα, δεν ανήκουν σε καμία μνημονιακή τροϊκανή κυβέρνηση, ανήκουν σε όλους μας και αποτελεί το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία πολιτών προκειμένου να τους περάσουμε. Ήδη με μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, πήραμε απόφαση και συμβολικά αλλά και ουσιαστικά να κλείσουμε τα διόδια του Καλαμαϊκίου, διότι θέλουμε να αντιδράσουμε και να προτάξουμε τα στήθη μας σε αυτό που λέμε απέναντι στην λογική της κυβέρνησης αύξηση των διοδίων. Είμαστε ένας αμυγός τουριστικός δήμος ο οποίος πλήττεται στην πραγματικότητα από την αύξηση των διοδίων, διότι εμάς ο εσωτερικός τουρισμός, ειδικά από το λεκανοπέδιο της Αττικής, είναι τεράστιος στο Λουτράκι και γενικότερα στον ευρύτερο Δήμο μας. Αυτό για μας θα έχει τουλάχιστον μία μείωση σε οτιδήποτε εμείς προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε στο Λουτράκι με λίγα χρήματα, μείωση πάνω από 20% με όλα αυτά που κάνουν αυτή τη στιγμή με την αύξηση των διοδίων. Αντιδρούμε, θέλουμε τον κόσμο μαζί μας. Πιστεύω ότι αν είμαστε ακόμα πιο πολύ την επόμενη φορά και όχι μόνο εδώ στο αδειόδιο του Καλαμακίου και μόνο ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίου Θεοδόρου, αλλά να έχουμε μαζί μας και τους υπόλοιπους Δήμους, να είμαστε μια θεσμική αντιπροσώπευση απέναντι σε όλα αυτά που θέλει να κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αντιδράσουμε. Εμείς κάνουμε το πρώτο βήμα, θέλουμε οι πολίτες να είναι μαζί μας και πιστεύω ότι όλα αυτά ενωμένοι θα τα καταφέρουμε. Το μήνυμα είναι ότι επιτέλους οι πολίτες ξεσηκώνονται ενάντια σε ένα, όχι άδικο, ένα μέτρο το οποίο είναι απαράδεκτο, σε μια απαράδεκτη κυβέρνηση που μάλλον δεν κατανοεί ότι υπάρχει ένα τέλος στη δυνατότητα των πολιτών να μπορούν να πληρώνουν και βεβαίως είναι το τρελό, να πω, επιτρέψτε μου την έκφραση, μέσα σε αυτή την τεράστια οικονομική κρίση και στην αδυναμία όλων των πολιτών να υπάρχουν διόδια, και χαρακτήρισα ήδη ότι μέσα στα όρια του Δήμου μας υπάρχουν διόδια με 1,8 αντίτιμο, το οποίο είναι απαράδεκτο, πραγματικά είναι απαράδεκτο. Πιστεύω και εύχομαι αυτό το μήνυμα που σήμερα στέλνουμε εδώ της αγωνιστικότητας να λάβουν υπόψη οι κυβερνώντες, με αποτέλεσμα να πάρουν πίσω τα μέτρα αυτά για την αύξηση των διοδίων. Και το εργατικό κέντρο Λουτρακίου είναι εδώ και πώς θα μπορούσε να λείψει το εργατικό κέντρο από μια κινητοποίηση η οποία, αν μη τι άλλο, είναι προς όφελος των εργαζομένων, όλου του κόσμου δηλαδή, γιατί έχουν βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη και μας φέρουν τα λεφτά από την τσέπη. Δεν είναι πράγματα αυτά. Κάθε μέρα πληρώνουμε. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Οι κυβερνώντες πρέπει να καταλάβουν δεν υπάρχουν άλλα λεφτά στον κόσμο. Είμαστε σήμερα εδώ γιατί η αύξηση που έγινε στα διόδια αποτρέπει τον επισκέπτη να επισκεπτεί το Δήμο μας και σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές καταστάσεις που περνάμε. Η οικονομική ζημιά που θα υποστεί ο Δήμος και κατά συνέπεια οι Δημότες είναι μεγάλη και κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί από την Αθήνα μέχρι το Λουτράκι να θέλουμε 4,5 ευρώ διόδια, 4,40 πόσο βγαίνει. Συν τα τοπικά που μας έχουν βάλει, Άγιο Θόδωρα, Λουτράκι, μέσα στον ίδιο Δήμο 1,80 για 7 χιλιόμετρα, είναι υπερβολικές αυτές οι αυξήσεις. Πρέπει να μειωθούν, πρέπει να δούνε τι θα κάνουν οι αρμόδιοι,
ώστε να μπορέσουμε να ξεπερδέψουμε τον κόσμο. Είστε ευχαριστημένος από την προσέλευση του κόσμου? Για πρώτη μέρα, ναι, γιατί οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο δυναμικές. Μετά το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, η απόφαση ήταν και το ψήφισμα που πήραμε να κλείσουμε τα διόδια για τις αυξήσεις οι οποίες γίναν. Πραγματικά οι αυξήσεις είναι τεράστιες. Πολλές φορές για να μετακινηθεί κάποιος στην Αθήνα, η δαπάνη για το καύσιμα είναι λιγότερη από ό,τι είναι για τα διόδια. Θα πρέπει ο κόσμος να κινητοποιηθεί, θα πρέπει ο κόσμος να αγωνιστεί όλοι μαζί, έτσι ώστε και κτημένα χρόνων τα οποία πάρθηκαν με τα καταστρεπτικά μνημόνια να επανέλθουν πίσω. Αυτές είναι οι πρώτες κινητοποιήσεις που κάνουμε. Θα γίνουν και άλλες κινητοποιήσεις και ευχόμαστε να βγει κάτι καλό. Είναι μια κινητοποίηση που νομίζω εναρμονίζεται με αυτό που νιώθει ο κόσμος. Ότι πλέον οι αυτοκινητόδρομοι έχουν καταστεί απαγορευτικοί όσον αφορά τη χρήση τους σε μεγάλο κομμάτι των πολιτών με βάση τις υπέρβλητες αυξήσεις των διοδίων. Εδώ μιλάμε για ένα σκάνδαλο που το έχουμε καταγγείλει από το 2007 που αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης. Είναι ένα δώρο στους εργολάβους. Όπως επίσης ένα νέο δώρο είναι η αναθεωρήση των συμβάσεων που έγιναν πριν κάποιους μήνες, όπου η κυβέρνηση εγγυήθηκε με δημόσιο χρήμα τη συνέχιση των έργων, χωρίς να διαπραγματευτεί καν το θέμα των διοδίων, κάτι το οποίο από τότε είχαμε καταγγείλει. Το κόστος αυτό, όπως είπα, καθιστά απαγορευτική τη μετακίνηση για συμπολίτες μας και επιβαρύνει πάρα πολύ το κόστος των προϊόντων με βάση τις μεταφορές και επομένως τις τοπικές οικονομίες. Με αυτή την έννοια είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να πιέσει, να λάβει τα μέτρα ώστε να πάρουν πίσω τις αυξήσεις και πέραν αυτού θα πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση των συμβάσεων, ώστε πραγματικά οι αυτοκινητόδρομοι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους πολίτες, να μην είναι η κότα μεταξύ αυγά για τους εργολάβους και πραγματικά να υπηρετήσουν τις κοινωνικές ανάγκες. Νομίζω ότι τελικά υπάρχει ένα βασικό δίλημα, το οποίο είναι αν θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα κυβερνά χωρίς το λαό ή και ενάντια στο λαό για τους εργολάβους, τους τραπεζίτες και τους δανειστές, ή αν από την άλλη θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία μαζί με το λαό πραγματικά θα κυβερνά για τον ίδιο τον λαό και τις ανάγκες.